Σύνδεση με Ιερά Πέτρα. Σωστά. Με Μύρτο. Με Μύρτο. Βέβαια, με Μύρτο. Εκεί ο Αλέκος Παντελάκης. Κύριε Παντελάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Και ο κύριος Μιχάλης Μαρκοδημητράκης, εκπαιδευτής θεατροπαιδαγωγικής. Την καλησπέρα μας, κύριε Μαρκοδημητράκη. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Παντελάκης είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας Μύρτου. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική δράση και πρωτοβουλία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Γιώτα Αρχοντάκη είχε την ιδέα να έρθουμε σε επαφή και να αναφερθούμε σε αυτή τη δράση. 15 Γερμανοί έφηβοι βρίσκονται στην περιοχή και η αλήθεια είναι πως δίνουν ένα πολύ δυνατό παράδειγμα ενάντια στο ρατσισμό και στον φασισμό. Κύριε Παντελάκη, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Ποια είναι αυτή η δράση? Ευχαρίστω. Καταρχάς, δεν είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά αυτά από τη Γερμανία, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Plus, έρχονται στο Μύρτος και παιδιά από το Μύρτος πάνε μαζί τους τον επόμενο χρόνο στο Βερολίνο μέσα από το πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων. Αυτή η δράση, η οποία μου ζητήθηκε η γνώμη για το φασισμό, έχει να κάνει με, μην ξεχνάτε, και για όσους δεν ξέρουν καλά που βρισκόμαστε, ο Μύρτος είναι ένα από τα χωριά που υπέστησαν τη δίνη, την καταστροφή, το θάνατο, τη μανία του κατακτητή των γερμανικών στρατευμάτων, γιατί το μιλάμε για ναζί, ίσως να γίνεται, να γενικολογούμε, η συγκεκριμένη η ορολογία η οποία είναι σωστή, είναι τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα, έκαψαν, λαιλάτισαν, κατέστρεψαν την περιοχή μας. Τα σημάδια της καταστροφής είναι ακόμα υπαρκτά. Είναι έντονα και η περιοχή βέβαια έχει τη δική της ιστορία. Κύριε Παντελάκη, θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ? Θα γίνει ντοκιμαντέρ. Έχουν ήδη πάρει συνεντεύξεις. Τα παιδιά έχουν πάει ανόγια. Έχουν πάει στη Βιάνο, έχουν πάει στην Κάτω Σίμη, έχουν πάει στα Καμένα Χωριά, έχουν πάει στο Μνημείο στα Μοιρά. Μαθαίνουν πράγματα που νομίζω ότι δεν τα ξέραν. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Οι νεαροί Γερμανοί γνωρίζουν για τις θηριωδίες του παρελθόντος, των προγόνων τους? Νομίζω ότι δεν τις γνωρίζουν, γιατί η ιστορία που διδάσκονται, που βεβαίως διδάσκονται σε όλα τα κράτη ιστορία, αλλά η ιστορία διδάσκεται πάντα όπως θέλει το κάθε κράτος. Και μπορεί με ένα γενικά να γνωρίζουν για τις συνέπειες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τις συνέπειες των προγόνων τους ανά την Ευρώπη, αλλά δεν γνωρίζουν ειδικά τι έχει συμβεί σε κάθε μέρος. Δεν γνωρίζουν, παραδείγματος χάρη, ότι για τις συνέπειες αυτές που 404 άτομα σκοτωθήκανε από εδώ μέχρι τη Βιάνο, η πατρίδα τους οφείλει, και δεν θα πάψουμε ποτέ να το διεκδικούμε, οφείλει αποζημιώσεις, οποίες δεν έχει δώσει. Μάλιστα. Δηλαδή, σαν κατακτητής, ήρθανε στη χώρα μας, μας σκοτώσανε, μας λαιλατίσανε, δεν έχουν πληρώσει τίποτα. Κύριε Μάρκο Δημητράκη. Κάτι άλλο, ναι. Κάτι άλλο, αν με επιτρέπετε. Βέβαια. Αυτό που παρατηρούμε από τη σημερινή Γερμανία, και δεν το λέω, οι γενιές προχωρούν και πρέπει να ξεχνούμε κάποια πράγματα για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Όπως παρατηρούμε ότι σε συνθήκες σημερινές δύσκολες για τη χώρα μας, ενισχύονται οπλικά συστήματα ανταγωνιστών μας με κίνδυνο την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεται, βέβαια, εννοείται, κύριε Παντελάκη, αλλά να ακούσουμε και μία ατάκα από τον κύριο Μάρκο Δημητράκη. Πόσο καλοί μαθητές είναι αυτοί οι έφηβοι Γερμανοί που έρχονται στην Κρήτη προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ως επίκεντρο θηριωδίες προγόνων? Πόσο έχουν αντιληφθεί τον σπουδαίο πρωταγωνιστικό ρόλο που θα επομιστούν σε λίγες ημέρες? Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω το αποτέλεσμα του ντοκιμαντέρ, καθότι είμαι στην ομάδα παραγωγής. Όχι, να μην το πείτε. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι καθώς τα παιδιά τα ίδια παράγουν το υλικό, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα. Υπάρχει το σοκ. Όταν μίλησαμε με δύο επιζώντες που τους πήρανε συνέντευξη στα παιδιά, με τη δική μας βοήθεια των εκπαιδευτών. Και βεβαίως υπάρχει και η αντίδραση εντός εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, η οποία θα βγει σε καλλιτεχνική έκφραση. Τα παιδιά είναι εξαιρετικοί μαθητές. Και τα παιδιά αυτά, να είστε σίγουροι ότι θα γυρίσουν στη Γερμανία και θα μεταφέρουν μαζί τους αυτό το μήνυμα που θέλουμε και το εκπαιδευτικό. Κύριε Μάρκο Δημητράκη, σας διακόπτω γιατί. Να βάλετε μία ανωτελεία. Έχω μία ερώτηση και θα σας βοηθήσω και στη ροή της συζήτησης. Η καλλιτεχνική αντίδραση των παιδιών διαφέρει
από την πραγματική αντίδραση πριν μπουν στο ρόλο? Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και πρέπει να πω ότι ενώ υπάρχει πολλές φορές ο πειρασμός να καθοδηγήσεις τα παιδιά προς ένα καλλιτεχνικό όραμα που μπορεί να έχει ως εκπαιδευτής, πρέπει να πω ότι για μένα ήταν μια πολύ θετική έκπληξη ότι τα παιδιά καθοδηγούσαν εμένα ως εκπαιδευτή. Υπήρχαν πράγματα τα οποία ήθελαν να πούν, πράγματα τα οποία ήθελαν να δείξουν τόσο τα παιδιά από το Μύρτος όσο και τα παιδιά από τη Γερμανία. Οπότε θα έλεγα ότι κάπου μέσα στη διάρκεια της παράστασης και του υλικού που φτιάχνουμε, ο ρόλος και η πραγματικότητα δεν θα έλεγα μπερδεύονται, θα έλεγα συγχαίονται. Γιατί δεν διαφέρει τόσο πολύ η έκφραση από την πραγματικότητα, τα ιστορικά γεγονότα, από το πώς τα θυμόμαστε και το πώς πρέπει να τα θυμόμαστε για να μην επαναληφθούν. Μάλιστα, οι πρώτες αντιδράσεις των παιδιών και το ταλέντο τους βέβαια. Αν έχουν ταλέντο τα παιδιά να υποδηθούν αυτούς τους ρόλους. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για ρόλους, γιατί δεν είναι αυστηρά θεατρικό το ντοκιμαντέρ. Ναι. Έχουμε μέσα παιδιά τα οποία ασχολούνται με παιδαγωγική τσίρκου, στην οποία φανταστείτε πώς πηγαίνουν τα παιδιά στην Ελλάδα ποδόσφαιρο από μια ηλικία μέχρι κάποια. Φανταστείτε το αντίστοιχο στο Βερολίνο, λοιπόν, μεγάλες τέντες, όπου τα παιδιά μπορούν να πάνε και να μάθουν πώς να γίνουν ακροβάτες, πώς να γίνουν ζογκλέρ και όλα αυτά μέσα από μια παιδαγωγική η οποία θα τους μάθει τις αξίες της αγάπης, της συμφιλίωσης και της αλληλεγγύης. Άρα το τι κάνουν ως καλλιτέχνες και ως νέοι καλλιτέχνες έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο του προγράμματος. Μάλιστα. Καθώς βρίσκουν τρόπους να εκφράσουν το ταλέντο τους και να δείξουν αυτά που πρέπει να που θεωρούν οι ίδιοι σημαντικά. Και που η ιστορία δείχνει ότι είναι σημαντικά. Κύριε Παντελάκη, το κυνηγάτε, όμως κι εσείς. Ένας δραστήριος πρόεδρος δεν αφήνεται τίποτα στην τύχη. Δεν αφήνουμε τίποτα και δεν πρέπει να αφήνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά ήθελα να προσθέσω, αν έχετε την καλοσύνη. Βέβαια, πείτε. Ότι πέσαμε το θέμα το οποίο πραγματεύεται αυτά τα παιδιά είναι πολύ επίκαιρο. Είμαστε ακριβώς στο σημείο που μια φασιστική οργάνωση στην Ελλάδα μετά από τη δίκη της Νιρεμβέργης, μετά από το 1948, χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση. Συμπέσανε τότε τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν ευαισθητοποιήθηκαν, ζητήσανε να ενημερωθούν και έχουν συμπεριλάβει στο project τους και αυτό ακόμα το θέμα με τη Χρυσή Αυγή. Γνωρίζουν ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση και γνωρίζουν ότι η δικαιοσύνη έχει αποφαθεί και σύντομα κάποιοι θα ακολουθήσουν τους δρόμους που θα υποδείξει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν κυνηγάμε τίποτα περισσότερο, δεν κάνουμε τίποτα λιγότερο από αυτό που πρέπει να κάνουμε για το χωριό μας και αυτό το οποίο έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, γι' αυτό μας έχει επιλέξει η κοινωνία. Λοιπόν, κύριε Παντελάκη, το επόμενο διάστημα θα βγάλουμε και ένα ζωντανό από το Μύρτο και να φαίνεται παραλία θάλασσα. Το αφήνω σε εσάς. Θα δεσμευτείτε τώρα στον αέρα, θα κάνουμε ένα ζωντανό ακόμα να διαφημίσουμε την περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σκεφτήκατε και μόνο. Εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Τέλεια. Όποτε θέλετε, όποια στιγμή θέλετε, εγώ είμαι εδώ. Εκτός από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη που πηγαίνω στο σχολείο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είμαι εδώ. Όποτε θέλετε, ελάτε να κάνουμε ζωντανό. Τέλεια. Και εσείς να έρθετε. Βέβαια, Να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε, να φάμε και να πούμε. Ευχαριστούμε. Εξάλλου, ναι. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας και δεν θα μπορούσατε να εξαιρεθείτε εσείς μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε. Η οποία εξάλλου είναι ανοιχτή για όλους. Βέβαια. Κύριε Παντελάκη, κύριε Μαρκοδημητράκη, καλό βράδυ, να σας ευχαριστήσω πολύ.